Θα ξεκινήσουμε από εκεί που το έχουμε αφήσει πριν από 15 ημέρες. Για να συνδέσουμε και τα επόμενα από τα οποία περπατήσαμε. Το ερώτημα είναι, όλοι οι άνθρωποι λέμε ότι ψάχνουμε τον εαυτό μας. Ψάχνω να βρω ποιος είμαι. Αν μπορέσετε για λίγο να νιώσετε ότι αυτό είναι απλά ένα παραπέτασμα και μια δικαιολογία, γιατί δεν θέλω να έρθω σε επαφή με αυτό που ζω και με αυτό που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Προχθές καθόμουν σε μια καρέκλα και έλεγα, αν θέλω να δω ποιος είμαι, τουλάχιστον μέχρι και το σήμερα, ως διαδρομή, το πιο απλό που μπορώ να κάνω, να δω τι έχω κάνει. Δηλαδή, οι πράξεις που έκανα θα με οδηγούσαν να δω μέσα μου πράγματα για εμένα. Αν καθόμουν με εμένα και έβλεπα ειλικρινά, χωρίς να βάζω ψέματα, δηλαδή χωρίς να βάζω δικαιολογίες, και κοίταγα μόνο τις πράξεις, θα μπορούσα να αναγνωρίσω και να ονοματίσω μία προς μία ποια ποιότητα εγώ υπηρετούσα. Πάλι για να μην το κάνω αυτό, μέσα από το νου μου μπορεί να μπαίνω σε μία ενοχή ή σε μία κρίση και οπουδήποτε πλησιάζω κοντά σε μία αλήθεια να εμφανίζω μία δικαιολογία. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να έρθω σε επαφή με αυτό που έχω ζήσει. Σε ένα μεγαλύτερο βάθος και θέλω να μείνω σε μία επιφάνεια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι απλά ίσως να μην είμαι ευχαριστημένος με την τώρα ζωή μου, άρα θέλω να βρω ποιος είμαι. Για να μπορέσω να πάω εκεί, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να δω ποιος υπήρξα. Οπότε μπορείτε να αφήσετε λίγο να έρθουν μπροστά οι πράξεις. Αυτές θα σας οδηγήσουν σιγά σιγά να δείτε τι φιλοξενούσαμε μέσα μας ως άνθρωποι. Στην πραγματικότητα μπορώ να το περιγράψω για εμένα ότι ως βίωμα γνωρίζω πως είναι να έχεις άρνηση, να έχεις συναισθήματα, μπορώ να δω συγκεκριμένες πράξεις όπου ο νους καθόριζε το τι θα κάνω και μέσα από αυτό να λαμβάνω μία ορατή ικανοποίηση. Εάν καθίσετε απέναντι σε αυτό, τότε όλη αυτή η διαδρομή θα μπορέσει να υποθεί με ένα ονοματεπώνυμα. Η διαδρομή της άρνησης.
Άρα υπάρχει μία άρνηση που έχει τιμηθεί. Σε εκείνο το σημείο, όταν θα δεις την πράξη, όταν τη βλέπω, το βίωμα το έχω. Ο καθένας έχει το δικό του βίωμα, από τη δικιά του διαδρομή. Εγώ δεν μπορώ να βιώνω πράγματα που έχεις βιώσει εσύ. Ξέρω πολύ καλά τι έχω βιώσει εγώ μέσα από την επιλογή μου. Άνοιξω τα μάτια μου και εδώ, την πράξη, το βίωμα το έχω, τότε φτάνω σε κάποια στιγμή αυτό να μπορέσω να το αναγνωρίσω. Εκεί δεν θα μπω. Δεν θα μπω μέσα στην αναγνώριση, γιατί μέσα από την αναγνώριση μπορεί αυτή η διαδρομή να ολοκληρωθεί, εάν το θελήσεις. Εάν δεν το θελήσεις, τότε θα ξανακάνεις ένα καινούριο κύκλο, να το ξαναζήσεις από την αρχή. Στην πραγματικότητα, το ξαναζώ από την αρχή είναι μία επανάληψη. Θα διαστρεβλώσω πάλι με τα μάτια μου, που δεν βλέπουν καθαρά, κάτι καινούριο. Προσδοκία θα έρθει ότι μπορεί μέσα από αυτό που επαναλαμβάνω να έχω ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα θα ξαναβιώσω το ίδιο βίωμα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι θα μπαίνω πάλι πιο βαθιά στο θυμό, γιατί ακριβώς κάνοντας την ίδια διαδρομή, όπως την έχω κάνει πολλές φορές, τα πράγματα φτάνουν πάλι στο ίδιο σημείο. Για την ακρίβεια φτάνουν και λίγο πιο χαμηλά από το προηγούμενο, γιατί έχω χάσει πάλι ενέργεια μέσα από την επανάληψη. Αυτή τη θεϊκή ενέργεια που μου δόθηκε για να μπορέσω να ζήσω ως αλήθεια στη γη, τη σπαταλώ μέσα από την επανάληψη του βιώματος. Έτσι χάνεται και άλλος εαυτός και άλλη ενέργεια. Μέχρι να φτάσω στο σημείο να παραιτηθώ. Άρα το να αναγνωρίσω και αυτό γίνεται μόνο όταν το ονοματίσω χωρίς να το κρίνω. Και χωρίς να το δικαιολογήσω. Αυτή είναι και η καθετότητα. Δεν παίζει ρόλο εάν περπάτησε στην άρνηση. Η αναγνώριση σας οδηγεί σε μια καθετότητα χωρίς να έχει τριγμούς μέσα συναισθημάτων. Χωρίς να έχει την κρίση για εμένα, για ό,τι έχω κάνει ή τη δικαιολογία για αυτό που έκανα. Τότε αυτό θα σε οδηγήσει για πρώτη φορά να αναφωνήσεις εγώ πώς το έκανα αυτό, γιατί αυτό δεν είχε καμία σχέση με εμένα. Αυτό το με εμένα έρχεται από ένα βαθύτερο πυρήνα. Δηλαδή αυτό που είμαι εγώ, εάν ήμουν ως αλήθεια, δεν θα έκανε αυτή την πράξη. Μέσα από εκεί μπορώ να αναγνωρίζω
την άρνηση πιο καθαρά. Τότε στην επόμενη στιγμή, στην επόμενη καθημερινότητα θα συμβεί πάλι ακριβώς το ίδιο για να μπορέσω εκείνη τη στιγμή να αφήσω την επανάληψη και να εμφανιστώ εγώ όπως πραγματικά είμαι. Όταν αρχίζει και εμφανίζεται αυτό το είμαι το οποίο όλοι το ψάχνουμε, αλλά στην πραγματικότητα αναδύεται όσο αναγνωρίζεται ένα μέρος της άρνησης, δεν είναι κάτι που θα το δεις έξω από εσένα. Είναι σαν να είμαι γεμάτος λάσπη και ένα μέρος να καθαρίζει. Η υπόλοιπη λάσπη υπάρχει εκεί, αλλά ένα μέρος του δέρματός μου αρχίζει να φαίνεται. Αυτή είναι η πρώτη μου αλήθεια. Μόλις εμφανίζεται η πρώτη μου αλήθεια, τότε κάνει πολύ πιο έντονη τη δυσοσμία και τη βρωμιά που κουβαλάω απάνω μου μέσα από την άρνηση, γιατί υπάρχει ακριβώς τώρα και το αντίθετο. Έξω στην καθημερινότητα θα συμβεί πάλι ακριβώς μία συνθήκη για να μπορέσω ή να αρνηθώ και να ξαναμπω πάλι μέσα στη λάσπη, να το ξαναλασπώσω αυτό το κομμάτι το οποίο αρχίζει και φαίνεται, ή θα το τιμήσω. Και για πρώτη φορά θα αρχίσει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει ένας φόβος. Να εκφραστείς ως αλήθεια σε αυτό που έχεις αρχίσει να βλέπεις. Ταυτόχρονα θα αρχίζουν να εμφανίζονται και τα χαρίσματα που έχεις, δηλαδή τι μπορείς να κάνεις με αυτή την αλήθεια. Ως δημιουργία όμως τώρα για τη ζωή σου. Εδώ υπάρχει μία διαστρέβλωση. Ακούγοντας κάποιον να λέει ότι έχει ένα χάρισμα, αμέσως το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε μέσα από το νου μας είναι πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε απέναντι σε κάποιον άλλον. Στην πραγματικότητα αυτό που δόθηκε από το Θεό δόθηκε πρώτα απ' όλα για εμένα. Έτσι και το δικό σου χάρισμα δόθηκε για εσένα. Τότε θα αρχίσεις να συνειδητοποιείς ότι η άρνηση σου πήρε το χάρισμα και το χρησιμοποιούσε ενάντια στον εαυτό σου. Και μέσα από αυτό εσύ δεν έλαβες τίποτα. Είναι σαν να σου δίνουν ένα σπόρο τον οποίο χρειάζεται μέσα από τη δημιουργία σου να τον απλώσεις και μέσα από από τους καρπούς που θα λάβεις να τραφείς και εσύ να τον δίνεις δεξιά και αριστερά για να τον αναγνωρίσει όχι εσύ ο ίδιος αλλά κάποιος άλλος. Έτσι, για πρώτη φορά τότε αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι δεν έζησες ποτέ για εσένα. Ακόμα και αν έρχεσαι από τη βαθιά άρνηση και ζήσεις βάρος των άλλων, πάλι στην ουσία δεν έχεις ζήσει για εσένα, γιατί άλλη ζωή θα ζούσες, εάν ήσουν εσύ. Έτσι, αν μείνω λίγο στη θέση μου, μπορώ να περάσουν μπροστά μου όλες οι στιγμές όπου αυτό που είχα εγώ για εμένα
το απαρνιόμουν και το χάριζα είτε στο νου μου για να το χρησιμοποιήσει ενάντια σε αυτό που ήταν να ζήσω, είτε στους άλλους. Μπορώ να επιλέξω μέσα από την άρνηση ακόμα και να το θάψω, να μην υπάρχει δηλαδή. Να το κρύψω βαθιά, έτσι ώστε να μην το δει κανένας. Ή με αυτό να δημιουργήσω, εάν τιμούσα τη θετικότητα, που είμαι εγώ. Θετικότητα δεν είναι κάτι άλλο στη γη, είμαι εγώ ως αλήθεια. Και μέσα από αυτό θα ζούσα πάνω στη γη και μέσα από τη δημιουργία μου θα άφηνα και την ουσία μου στη γη για να μπορούσουν να τραφούν και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι και η παραβολή στους τρεις υπηρέτες που είπε ο Κύριος. Άρα ποιος είναι? Έτσι όλοι οι άνθρωποι φτάνουμε σε ένα σημείο που χρειάζεται να αφήσουμε ό,τι έχουμε περπατήσει για να μπούμε σε αυτό το είμαι ως αλήθεια. Λίγο πριν κάνω το βήμα και αφήσω όλη αυτή τη διαδρομή της επανάληψης του κύκλου των βιωμάτων, εμφανίζεται ένας δίθεν φόβος. Από πίσω κρύβεται η άρνηση μιας αλήθειας, ότι εφόσον εγώ δημιουργήθηκα ως μοναδικό δημιούργημα και έχω την ενέργεια που χρειάζομαι για να ζήσω στη γη, η διαστρέβλωση είναι ότι με αυτό που είμαι, στη γη δεν μπορώ να ζήσω. Εμφανίζονται οι εικασίες ότι θα με φάνε. Εάν υπάρξω ως αλήθεια στη γη, φοβάμαι να εκφραστώ πώς θα πω ποιος είμαι. Και ακόμα και αυτό, εάν το κάνω, θα το κάνω κρυφά αυτό που είμαι. Έτσι πάλι μέσα από τις μικρές πράξεις μπορώ να αρχίζω να βλέπω αυτό που δήθεν ψάχνω ως εαυτό. Περνάς ένα στάδιο που μπορείς ή να κάνεις μία επανάληψη ή να κάνεις κάτι καινούριο αφήνοντας την επανάληψη. Η σβούρα για να κινηθεί χρειάζεται δύναμη από τα χέρια σου. Οπότε ή θα πας να δώσεις με τη δύναμη που έχεις μία κίνηση στη σβούρα για να μπορέσει να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της ή θα το αφήσεις και θα πας σε κάτι νέο. Μέσα σου όμως νιώθεις πράγματα μέσα από την αλήθεια σου. Μπορείς να τα αμφισβητείς, να θέλεις να γυρίσεις πίσω σε ένα πιστεύω του νου σου, αλλά τα νιώθεις. Είναι εκεί παρόντα και σου δίνουν συνέχεια ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα που σου δίνουν θα στο μεταφράσω σε λόγο για να το έχεις.
αυτό εγώ μπορώ να το κάνω. Είναι μια τάση που συμβαίνει μέσα από την εσωτερικότητά σου. Εκεί υπάρχει ένα εμπόδιο. Θα το ονομάσω για να μπορεί να υπάρχει. Αυτό που μπορώ να κάνω στην πραγματικότητα εκφράζει εμένα και γίνεται για εμένα. Δηλαδή η πράξη μου και η εσωτερικότητά μου είναι ένα πράγμα. Πώς μπορώ να ζήσω εάν δεν εκφραστώ ως αλήθεια. Άρα δεν το κάνω για σένα. Το κάνω γιατί αυτό είμαι. Εσύ απλά είσαι μπροστά μου και θέλεις αυτό που είμαι. Μέσα από την πράξη μου, να το λάβεις. Έτσι, εγώ που έρχομαι μέσα από την άρνηση και την ξέρω πάρα πολύ καλά, το ερώτημα είναι, θα την αφήσω ή θα θελήσω να παίξω με αυτή άλλη μία γύρα. Ο λόγος που θα ξαναμπω στην άρνηση αν δεν την αναγνωρίσω και δεν την αφήσω είναι γιατί τώρα που δήθεν ξέρω, είμαι πιο δυνατός να παίξω το ίδιο παιχνίδι με περισσότερα όπλα. Πιστεύω σε ένα ασυνείδητο επίπεδο ότι τώρα που δυνάμωσα, αν ξαναμπω στο στίβο, θα βγω νικητής. Τώρα σε ξέρω και με ξέρεις. Πάμε να αναμετρηθούμε πάλι, γιατί τώρα εγώ που ξαναδυναμώνω, δηλαδή ξαναπαίρνω τον εαυτό μου στα χέρια μου, μπορώ να σε πολεμήσω. Άρα να ξαναμπω σε μία μάχη με το κακό. Εγώ για να μπω σε μάχη με το κακό, πρώτα απ' όλα το κρίνω. Το βάζω απέναντί μου και το πολεμάω. Αυτό το έχω κάνει πολλές φορές. Και έτσι χάνεται η ευκαιρία, χάνεται μάλλον, με λάθος έκφραση, ευκαιρία, χάνεται η στιγμή που χωρίς κρίση απλά θα το αφαιρούσε. Όμως πάλι εκεί χρειάζεται να δω ότι όλο αυτό το παιχνίδι δίνει ακόμα μία ικανοποίηση και χρειάζεται να την αφήσω και αυτή. Άρα πάλι στο αφήνω πάμε, εφόσον συμβαίνει η αναγνώριση ότι αυτό που κάνω με ικανοποιεί. Βέβαια, ικανοποιεί τη ματαιοδοξία μου, δηλαδή το νου μου, αλλά δεν με θρέφει. Έτσι, ένα βαθύτερο επίπεδο μπορείτε να αρχίζετε σιγά σιγά να αναγνωρίζετε. Ότι αυτός που καταστρέφεται στην πραγματικότητα είμαι εγώ ο ίδιος. Κάνοντας κατασκευές μέσα από το νου μου. Έτσι, για να τα αφήσω όλα αυτά, εφόσον μπορέσω και τα αναγνωρίσω, τότε μπαίνει το ερώτημα, όλα αυτά
που μου λες ως θετικότητα να εκφράσω, δηλαδή εμένα, για ποιο λόγο να τα κάνω. Για ποιο λόγο να αρχίζω να εκφράζω αυτό που είναι. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Για να ζήσεις. Δηλαδή δεν περιλαμβάνει κανέναν άλλον. Όχι. Η ζωή έχει μόνο εμένα και τη ζωή μου. Τα υπόλοιπα, ό,τι θα συμβεί, θα συμβεί. Έτσι, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα κάλεσμα για ζωή. Ως αλήθεια όμως, ως αυτό που είσαι πραγματικά. Όταν αρχίζεις να τα περπατάς και αρχίζεις και έχεις και την άρνηση μαζί σου και τη θετικότητα, ζεις και τα δύο ταυτόχρονα. Εκεί έχει πάρα πολύ κούραση. Μέχρι να μπορέσεις να δεις τι κουβαλάς ακόμα για να το αφήσεις. Έτσι και είναι το σημείο, την πόρτα δεν την περνάω, γιατί αν θα ζήσω, θα ζήσω μόνο για εμένα. Ως αρχή. Δείτε πόσο έχει ενοχοποιηθεί αυτό. Ή έχει φορτιστεί με συναισθήματα κακίας ή εκδίκησης, αντίδρασης και θυμού. Αρχίζω να σας περιγράφω τις αλλαγές που συμβαίνουν όταν ζεις ταυτόχρονα σε δύο βάρκες. Θα υπάρχουν στιγμές που ο νου σε καταλαμβάνει και θα αρχίζεις να συμπεριφέρεσαι όπως παλιά. Θα έχεις βιασύνη, χάσιμο. Θα λες ψέματα, θα κρύβεις μία αλήθεια, θα αφήνεις λίγο σκόνη, θα έχεις ένα μικρό κρύψιμο, μία προσδοκία ότι μπορούν τα πράγματα να συμβούν και αλλιώς, θα μπαίνεις στην υπομονή, θα μπαίνεις στην αναβολή, θα μπαίνεις στην καθυστέρηση και θα υπάρχουν και στιγμές που θα αρχίζεις να υπάρχεις, λίγες στην αρχή, αλλά η διαφορά θα είναι εμφανής. Όταν υπάρχεις, για λίγο γαληνεύεις. Δεν έχεις βιασύνη. Γιώνεσαι πιο πολύ στη γη. Αισθάνεσαι μια σιγουριά μέσα από μια εμπιστοσύνη ότι εκφράζεις εσύ και όλα θα συμβούν γιατί υπάρχεις. Όχι γιατί μέσα από το πονηρό νου τα κατευθύνεις. Αυτό θα συμβαίνει για να μπορεί η αναγνώριση να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρη. Ποιος είμαι και ποιος δεν είμαι.
πώς είναι όταν υπάρχω και πώς είναι όταν δεν υπάρχω. Πώς είναι όταν ζω και πώς είναι όταν δεν ζω. Έτσι αρχίζεις και έχεις επίγνωση και της ζωής και του θανάτου ως πραγματικότητα, όχι ως φαντασίωση. Όταν φτάσω στο σημείο να μπορέσω να αναγνωρίσω ότι όταν είμαι στο νου μου είμαι νεκρός και απλά καθοδηγούμε ή είμαι υπνοτισμένος, τότε οι στιγμές που θα είμαι ξύπνιος και ζωντανός θα μου δείχνουν το βάθος της άρνησης. Όταν αυτό φτάσει περίπου στο 50 με 50, δηλαδή η άρνησή μου και η θετικότητά μου, εγώ, βρίσκονται σε μία ισορροπία. Τότε σε εκείνο το σημείο τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα από ποτέ. % η άρνηση αριστερά, 50% η θετικότητα δεξιά και εγώ στη μέση. Έχω δει την άρνησή μου και αρχίζει και ανατέλει η θετικότητά μου. Εκεί τελειώνει ο χρόνος, οι αναβολές, οι καθυστερήσεις. Και χρειάζεται να πάψουν και οι δικαιολογίες. Σε εκείνο το σημείο, ο Θεός, η ζωή, κλείνουν την ψαλίδα. Στην πραγματικότητα γίνεται τέλος χρόνου. Άρα έτσι συμβαίνει μέσα μία απόφαση, μέσα από την αναγνώριση αυτού που έχω ζήσει, αφήνω ότι έζησα και περπατάω στον δρόμο μου. Τώρα θα εκφράζονται και ό,τι ακριβώς κρατούσες. Την κοροϊδία, θα σε κοροϊδέψουν οι άλλοι. Την κρίση, θα σε κρίνουν οι άλλοι. Το έχεις κάνει και εσύ, το έχεις ζήσει, το έχω κάνει και εγώ. Και ο λόγος που θα έρθει η κρίση ή αυτός που θα σου γυρίσει την πλάτη είναι ακριβώς για να δεις αν ακόμα κρίνεις ή δικαιολογείς. Για να το ολοκληρώσεις και αυτό και να σταθείς σε αυτό που είναι για σένα, σε αυτό που είναι για μένα, ως αλήθεια. Έτσι ας δούμε ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω μέσα από αυτά που έχω περπατήσει. Το γνωρίζω πλέον ότι
μπορώ να κάνω θαύματα. Θα το ακούσει τώρα αυτό ο νους και μέσα από αυτά που έχει ζήσει αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να γίνουν τα θαύματα που είχαν γίνει και με τον Κύριο. Εκείνη την εποχή χρειαζόντουσαν εκείνα τα θαύματα. Κάτι 38. Και ταυτόχρονα συμβολικό. Οι συμβολισμοί έχουν τελειώσει, γιατί πλέον εξηγούνται όλοι. Τα πράγματα τώρα θα λέγονται με την αλήθεια τους. Θαύμα είναι ότι μπορώ να σου αφαιρώ το εμπόδιο που εσύ βάζεις στον ίδιο στον εαυτό. Αυτό όμως για να το ολοκληρώσω, γιατί ως απόδειξη μπορεί να το κάνω, χρειάζεται να το ολοκληρώσω μέσα μου. Δηλαδή να αφαιρέσω τα τελευταία εμπόδια που εγώ βάζω, για να περπατήσω. Έτσι ποτέ δεν έβαλα το χέρι μου απάνω σε μένα. Τώρα έρχεται η ώρα να το κάνω για να αφαιρώ και αυτό που έχω μέσα μου. Ο λόγος που ο καθένας μας ή και εγώ στην πραγματικότητα δεν θέλω να βλέπω τα εμπόδια είναι γιατί αυτά εξυπηρετούσαν τον νου μου. Χωρίς εμπόδιο δεν υπάρχει δικαιολογία. Έτσι ενώ μπορεί να υπάρχει μόνο ένα, εγώ θα κατασκευάσω άλλα 10 με τις πράξεις μου. Οπότε εδώ θα μείνω λίγο για να δείτε και εσείς όπως και εγώ ότι τα εμπόδια τα κατασκευάζω. Στην ουσία δεν υπάρχουν. Θα κάνω μια κίνηση σήμερα για να κάνω τη ζωή μου πιο δύσκολη στο αύριο. Για να ασχοληθώ με ένα εμπόδιο που εγώ έφτιαξα για να μην εκφραστώ ως αλήθεια. Αυτά στους ανθρώπους μπορεί να είναι μια εργασία, παιδιά, ένας γάμος, μια σχέση, μια διαστρέβλωση. Θα κάνω τα πάντα για να δυσκολεύομαι. Ανάλογα με τα εμπόδια που έχετε κατασκευάσει στο δρόμο σας, είναι και η δύναμή σας. Όσα περισσότερα μπορείς να κάνεις ως δημιουργία, τόσο περισσότερες δυσκολίες θα βάλεις για να μην φτάσεις σε αυτό το σημείο. Έτσι, αντίστοιχα, ενώ θα μπορούσα να σου αφαιρέσω ένα κομμάτι άρνησης, μπορώ μέσα από την καταστροφή να σου κατασκευάσω ένα εμπόδιο και να σε οδηγήσω στην άρνηση. Άρα, όσο κακό έχω κάνει, τόσο καλό μπορώ να κάνω. Έτσι, πολλές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια, απλά να συναντηθούμε, να θελήσεις, να αφήσεις ή να σου αφαιρέσω για να πάρεις μια ανάσα ζωής. Ένα από τα εμπόδια μου είναι το ότι μπορώ να το κάνω αυτό, άρα μπορώ να σε αφήσω και με το εμπόδιο και να υποφέρεις.
θα μου δίνει ικανοποίηση. Έτσι έχω μία αλλεργία απέναντι στη χαρά. Και στην ομαλή ζωή. Η δυσκολία με θρέφει. Η άρνηση μου δίνει μία ψεύτικη αξία. Οπότε, να ξανακάνω όλο ένα γύρο. Το έχω δει. Το έχω βιώσει. Η αναγνώριση είναι απλή. Το είδες, το βίωσες. Ολοκλήρωσε το. Αναγνώρισε το και δες τα κάνεις. Αν το βάλετε στα μικρά πράγματα της ζωής σας, σε αυτά που είναι επαναλαμβανόμενα, αλλά δεν θέλετε να το δείτε κι εσείς, πολλά πράγματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και βάζετε το χέρι σας στη σβούρα να ξανακάνει άλλο ένα κύκλο. Δεν έχει κάτι άλλο να δεις εκεί πέρα, το έχεις δει. Δεν έχεις κάτι άλλο να βιώσεις, είναι ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και η ικανοποίηση του ότι ξέρεις πως είναι να χάνεσαι, χρειάζεται και αυτή να την αφήσεις. Είναι σαν να συναντάω τον διάβολο και να του λέω σε ξέρω και να γελάω, αλλά ακόμα συναλλάσσομαι μαζί του. Έτσι το πάω προς εμένα, είναι απλά γυρίζω την πλάτη σε αυτό. Σε είδα. Βίωσα τον κόσμο σου. Τώρα γνωρίζω και μπορώ να αναγνωρίσω τι κάνεις. Και το ερώτημα είναι τι κάνω εγώ. Πάλι στην πράξη. Αφήστε το ποιοι είστε και δείτε τι κάνετε. Έτσι πάντοτε όταν ο Θεός θέλει να με επαναφέρει σε μένα, έκανε μία ερώτηση. Αυτό είναι έτσι. Εσύ τι κάνεις. Εγώ ασχολιόμουν με το αυτό και όχι με εμένα. Το βάζα απέναντί μου, το έκρινα ή το δικαιολογούσα. Ποτέ δεν έμπαινα σε εμένα να πάρω την ευθύνη, να δω εγώ τι κάνω μέσα από αυτό που είμαι και από αυτό που μπορώ να κάνω. Έτσι, αν σε έχω απέναντί μου, ή θα σε κρίνω, ή θα σε δικαιολογώ αν σε συμπαθώ, και ποτέ δεν θα κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Είτε σε συμπαθώ, είτε σε αντιπαθώ, μέσα από το νου μου, έχεις κακό. Έχεις άρνηση. Δεν είσαι ο εαυτός σου. Κάνεις συνέχεια το ίδιο λάθος. Επαναλαμβάνεις. Έχεις μέσα σου δαίμονες. Εγώ κάθομαι απέναντί σου. Το ερώτημα είναι εγώ τι κάνω. Μέχρι τώρα, έκρινα ή δικαιολογούσα. Έτσι, όταν κρίνεις το κακό ή αν το δικαιολογείς, του δίνεις χώρο. Αν θες να το κάνεις φίλο, χάνεις εσένα. Αν θέλεις να σε συμπαθήσει,
χάνεις εσένα. Αν θέλεις να σε αναγνωρίσει, χάνεις εσένα. Και ο Θεός φτάνει κάποια στιγμή που σου λέει, σου έδειξα. Ξέρεις, ως βίωμα, τι συμβαίνει. Αναγνώρισε τι έχεις κάνει. Και άσε ό,τι έκανες. Για να τελειώσεις και με τις ενοχές που βάζεις μόνος σου, που βάζω μόνος μου, εκφράζει και λέει ότι κατασκεύασες, κατασκεύασες. Βάλε μία τελεία. Μια στιγμή είναι η τελεία. Έτσι, αν γράψετε το βιβλίο της ζωής σας, μέχρι σήμερα, γράψετε τι έχετε κάνει, δείτε τα συναισθήματα, μπορέσετε να αναγνωρίσετε την άρνηση, απλά το κλείνεις και το αφήνεις. Τόσο απλό είναι. Τότε ξεκινάει το ποιος είναι. Ως πράξη. Και όχι ως θεωρία. Ως φιλοσοφία. Ως πως θα έπρεπε να είναι, αν είμαι Άγιος. Και έτσι αρχίζω και φωτίζω σ' αλήθεια στη γη. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί για τον καθένα μας, αρχίζουν να υπάρχουν αλήθειες σε σώματα. Αρχίζει να συμβαίνει ο άνθρωπος ως δημιούργημα. Και έτσι θα συναντιούνται δύο αλήθειες. Ενώ μέχρι σήμερα συναντιόντουσαν δύο ψέματα. Άρα εγώ είμαι η αλήθεια μου. Λάω 50 λεπτά, αλλά έχω ακόμα λίγο να εκφράσω κάτι, γιατί δεν το έχω ολοκληρώσει. Σως αίσθηση δεν γνωρίζω τι, όμως θα το τιμήσω. Επειδή έχω νου πολλές φορές, παίρνω κι εγώ πράγματα ως δεδομένα. Σως αίσθηση όμως δεν έχω ολοκληρώσει κάτι.
θα αρχίσω να τα εκφράζω χωρίς να τους δίνω χρόνο για να τα κρίνω. Γιατί όταν δίνω χρόνο, κρίνω. Οπότε η αίσθηση είναι ότι μέσα σε αυτό το σώμα που βλέπετε υπάρχει καταγραφή όλου του κόσμου από τη μέρα της γέννησής του. Είναι σαν να έχεις ένα χάρτη και να γνωρίζεις σε κάθε πιθανό σημείο τι έχεις κρύψει. Εάν τυχόν μου κλείσει τα μάτια, ξέρω σε ποιο σημείο θα πάω να σκάψω για να βγάλω αυτό το οποίο έχω κρύψει. Υπάρχει κρυμμένη αλήθεια και ψέμα στην επιφάνεια. Μέσα μου υπάρχουν οι δυνατότητες του ανθρώπου, οι οποίες δεν έχουν εκφραστεί ποτέ ως αλήθεια. Υπάρχει μια δύναμη που δεν είναι όπως αυτή τη φαντάζεστε. Όμως για να μπορέσει να εκφραστεί αυτό, χρειάζεται να μη σας κρίνω. Ούτε να δικαιολογώ. Αυτό το κάνω και στον εαυτό μου. Δικαιολογώ το κρύψιμο και κρίνω τι συνέβηκε από καταβολής κόσμου. Τώρα για πρώτη φορά μπορώ να αισθανθώ αυτό που έλεγε το φόβο σε εμπόδιο. Ένας φόβος που είναι για να μην συμβούν όλες οι αποκαλύψεις. Ταυτόχρονα όμως αναγνωρίζω ότι με τη θέληση που είχα το έφερα μέχρι εδώ, οπότε τώρα χρειάζομαι και το υπόλοιπο. Έχουμε φτάσει στα μισά. Οπότε μέσα μου είμαι έτοιμος για τη συνέχεια.
Όλα στο φως. Την αλήθεια φοβόμαστε. Πρώτη φορά αισθάνομαι τι μου ζητάει και συμφωνώ για πρώτη φορά. Μπορώ να δω τις διαφορές με το πριν και να δω τις αντιστάσεις και τις αντιδράσεις. Έτσι πάντα ο Θεός ρωτάει τι θέλεις. Βάζω στο δικό του θέλω. Έτσι μόνο με έτσι μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έγινε κάτι το οποίο θα εκφραστεί ως πραγματικότητα το επόμενο διάστημα. Μέχρι εδώ.